η λογική που λέει ότι αν δεν μου αρέσει αυτό που λέει η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία λογοδοτεί ο πρόεδρος, έτσι. Ο πρόεδρος, κατά το καταστατικό, είναι υποχρεωμένος να δρά στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Όταν έρχεται ο πρόεδρος λοιπόν και λέει ότι, ξέρετε, αν δεν μου γουστάρει η απόφαση και η κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ φεύγω και πάω στο λαό μου, αυτό δημιουργεί θέματα. Και κυρίως δημιουργεί θέματα όχι μόνο στους αμφισβητείες, οι οποίοι δικαίως μπαίνουν σε μια λογική του είδους, ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε εδώ, αν παραμείνουμε. Να. Βάζει θέματα και σε αυτούς που τον στήριξαν, με την έννοια ότι παίρνουν πάνω τους, κινδυνεύουν να πάρουν πάνω τους όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Παναγιώτη, το ερώτημα είναι ποιους συμβούλους ακούει ο κ. Κασελάκης. Γιατί εγώ συζήτησα με ανθρώπους του περιβάλλοντος του, με πολιτικά στελέχη που τον υποστήριξαν και μου δήλωσαν άγνοια και ήταν ειλικρινής. Γιατί έχω μια τέτοια σχέση και μπορώ να το εκτιμήσω. Δήλωσαν άγνοια για την επιλογή του δημοψηφίσματος. Πάντως δημόσια την κίνηση αυτή την υποστήριξε ο κ. Πολάκης. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μάλλον η εισήγηση ή συμφωνεί με την εισήγηση ή είναι και δική του εισήγηση. Πάντως ακόμα και αν γίνει δημοψήφισμα με θέμα ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς των στελεχών κτλ. Και αφορά την έγκριση ή απόρριψή του, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθούν να το εγκρίνουν, να το απορρίψουν, θα καταλαβαίνουν ότι αφορά τα στελέχη για τα οποία πρόκειται να διαγραφούν. Άρα ακόμα και το κερδίσει ο κ. Κασελάκης θα το ερμηνεύσει υπέρ του, προφανώς, ότι είναι μια έγκριση των χειρισμών του. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ σε αυτή την επιδοχή, αν ισχύει, και θα το δούμε αύριο, είναι δηλαδή τι θα εγκρίνουν, τι θα κληθούν να εγκρίνουν, ένα άλλο καταστατικό. Αυτά τη σχέση μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των οργάνων τα ρυθμίζει το καταστατικό. Όπως είναι δημοσιευμένη η πληροφορία, δεν μιλάει για την έγκριση ενός νέου καταστατικού, αλλά για το, για το αν απαιτείται ή όχι ένας κανόνας συμπεριφοράς μελών στελεχών. Και για να καταλάβω λίγο το σκεπτικό, αν αποδέχονται υπάρχει, δηλαδή την ύπαρξη ενός τέτοιου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο φαντάζομαι θα. Ναι, αν υπάρχει λογική δηλαδή σε αυτό που συζητάμε, όλο αυτό γίνεται αφενός για να διασωθεί από το αδιέξοδο το οποίο ο ίδιος δημιούργησε, όπως είπε ο κύριος Παπάς, και το οποίο φαντάζομαι συμμεριζόμαστε όλοι, και για να μην τελικά φτάσει το κόμμα να διαλυθεί. Γιατί προφανώς, εάν το στοίχημα ήταν αύριο, έβλεπαν δηλαδή και οι δύο πλευρές, και η εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και η προεδρική, πόσοι τελικά θα αποχωρήσουν. Αν τελικά αποχωρούσαν πάρα πολύ, θα έμενε με ποιος ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όπως συμβαίνει στα κόμματα που εφαρμόζουν μια εκλογή ηγεσίας από τη βάση, εκ των πραγμάτων εκάστοτε εκλεγμένος αρχηγός είναι πανίσχυρος και τα ενδιάμεσα κομματικά όργανα αποδυναμώνονται. Εάν τώρα και για κάθε ζήτημα που προκύπτει στο εσωτερικό του κόμματος το μεταθέτει και αυτό σε δημοψήφισμα, όπως πάει να κάνει τώρα, τότε ουσιαστικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Και ακόμα και τα στελέχη που τον στηρίζουν και κατέχουν τώρα θεσμικές θέσεις στο κόμμα, ουσιαστικά αποδυναμώνονται πλήρως. Και γι' αυτό υπάρχει και αντίδραση, νομίζω, στο περιβάλλον των στελεχών, το οποίο στηρίζουν τέλος πάντων την υφιστάμενη ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το τι θα κάνει αύριο και το αν θα επιμείνει στην αρχική του γραμμή θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο είναι αξιόπιστη η απειλή της μομφής. Κατά πόσο δηλαδή μια πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή θα έχει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. Αν κρίνει ότι δεν είναι αξιόπιστη, ενδεχομένως να το πάει μέχρι τέλους. Αν όμως θεωρήσει ότι υπάρχει ρίσκο. Αν πάνε σε δημοψήφισμα, έχουν και ένα συνέδριο, καταλαβαίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βυθιστεί ακόμα πιο βαθιά στον κύκλο της εσωστρέφειας, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για την εκλογική του επιρροή. Φανώς. Μα αυτό ακριβώς, γιατί και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόμμα. Δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα εσωτερικά του κάθε κόμματος και η διελκυστίνδα μεταξύ της μία της τάσης και της άλλης. Αλλά έχω να σας θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι σε 15 περίπου μέρες από τώρα θα έχουμε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες? Αν κρίνω από το γεγονός ότι από τα 1.300 υπογραφές, κατά τη γνώμη μου, ήταν αριθμός κατώτερος των προσδοκιών της ομάδας της Ομπρέλας. Ναι, γιατί άμα τα παρατηρήσετε κιόλας λίγο και τα ονόματα, είναι σαν να είναι 30 οικογένειες, για να είμαστε ειλικρινείς. Περιμένανε πολλές περισσότερες υπογραφές. Και περιμένανε τουλάχιστον 3 με 4 βουλευτές. Οι οποίοι και δεν ήρθαν. Είχαμε μόνο μία υπογραφή, έτσι, του κ. Τσακαλώτη. Ο στόχος τους δεν ήταν βέβαια αυτό που κάποτε λέγανε για 10 βουλευτές για να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μία ομάδα από 3-4 βουλευτές είναι υπολογίσιμο μέγεθος. Τους δίνει βήμα στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης. Θα το θέλανε. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν άλλοι,
ενδεχομένως μετά τη σημερινή πρωτοβουλία του κ. Κασελάκη να έχουμε και άλλες φιγούρες τάσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Αλέξη Τσίπρα που τόσες μέρες κάποιοι τον επικαλούνται, άλλοι λέγοντας ότι πρέπει να παρέμβει, άλλοι λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρέμβει γιατί πρέπει να δει πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, δηλαδή πώς θα καταλήξει, τι θα απομείνει ή αν θα απομείνει και μετά ενδεχομένως να παρέμβει. Ή θα μπορούσαμε να δούμε την παρέμβασή του μέσα από την ας το πούμε, αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη και του κυρίου Φλαμπουράρη, οι οποίοι και αυτοί ήταν έτσι δυσαρεστημένοι με τις κινήσεις του κυρίου Κασελάκη. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τον κύριο Φλαμπουράρη και την κυρία Γεροβασίλη. Ναι, και τον κύριο Παπά. Και τον κύριο Παπά, φυσικά. Κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, έχει ελάχιστη σημασία, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας οφείλει να παρέμβει. Δηλαδή, διοίκησε ένα κόμμα επί 15 χρόνια και το βλέπει σήμερα να γίνεται λαμπόγιαλο. Θεωρείτε ότι θα το κάνει. Η προσωπική σας άποψη είναι ότι πρέπει να παρέμβει. Θεωρείτε, γιατί μιλάτε με. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Ναι. Ναι. Δεν θα πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Είναι μέλος της. Θα μπορούσε να πάει και να μιλήσει, δεν είναι. Δεν θα πάει. Προβληματίζεται, τον πιέζουν και οι συνεργάτες του και οι συνομιλητές του, οι κοντινοί συνομιλητές του, τον πιέζουν ότι πρέπει να παρέμβει. Προς το παρόν αντιστέκεται. Πάντως ο κύριος Κασελάκης. Γιατί βέβαια έχει ένα δίκιο, με ποια λογική έχει ένα δίκιο. Ό,τι και να πει θα ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του ταιριάζει ή που νομίζει ότι τον βολεύει και θα το αναδείξει.